Θα μείνουμε το θέμα, θα το συζητήσουμε εδώ με τον παιδοβουλευτή, τον Μιχάλη το Τσαγκαρίδη. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι μια μέρα που δεν έχετε σχολείο και θα μπορούσες να είσαι στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, είσαι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν της παιδείας και βεβαίως την παιδεία και το μέλλον σας. Ο Γιάννης Λαπίθιος, ο πρόεδρος της ΨΕΜ, θα ήταν μαζί μας, αλλά λόγω της χθεσινής μέρας που ήταν έντονη για τον ίδιο, δεν κατέστη δυνατόν γιατί έχει θέμα με τη φωνή του. Παρ' όλα αυτά θα το βάλουμε στη συζήτηση τηλεφωνικώς. Πρώτα όμως, μια και είσαι εδώ, θέλω να ακούσω τη δική σου τη θέση σε σχέση με το χθεσινό δημοψήφισμα και την απόφαση των μαθητών, το 79% των μαθητών που ψήφισε, το οποίο είπε όχι στις εξετάσεις τετραμήνων και να στηρίξουν και να συνεχίσουν τα μέτρα ώστε να επιτευχθεί η κατάργηση. Η δική σας η θέση ως παιδοβουλευτής ποια είναι? Βεβαίως, κυρία Στυλιανού, καλημέρα. Να πούμε καταρχάς ότι η ανάγκη για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καθίσταται πλέον αδύρυτη. Είχαμε πριν από ένα μήνα, νομίζω, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο στο Προεδρικό, όπου είχε τεθεί ακόμα το ενδεχόμενο ότι ο κίνδυνος πλέον για υποβάθμιση του απολυτηρίου μας είναι υπαρκτός. Δεν θέλουμε να μαρτυρήσουμε τέτοια γεγονότα που είχαμε μαρτυρήσει τότε με το ενιαίο λύκειο που μας οδήγησαν στην ανάγκη για να πάμε στο νέο ορολόγιο, διότι τα απολυτήρια της Κύπρου δεν ήταν αποδεκτά στο εξωτερικό. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι η ανάγκη για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία. Όλοι δεχόμασταν ότι το σύστημα που εφαρμόζεται προηγουμένως πρόκειται για ένα σύστημα εξετασιοκεντρικών, ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά έπρεπε να αλλάξουμε και να εξυγχρονίσουμε επιτέλους, διότι ήταν ακριβώς αναχρονιστικό. Και αυτά τα δεδομένα οδήγησαν στην ανάγκη για να εξετάσουμε και το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή. Στο πλαίσιο μιας επιστημονικής επιτροπής, στο οποίο συμμετείχε και η Παιδοβουλή, οι ακαδημαϊκοί της Κύπρου και οι ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με το θέμα της αξιολόγησης οδηγήθηκαν στην εισήγηση για τις εξετάσεις, για το θεσμό των τετραμήνων, διότι δεν πρόκειται για εξετάσεις μόνο. Είναι σύστημα αξιολόγησης. Είναι σύστημα αξιολόγησης, ναι, ακριβώς. Και συστήθηκε ένα σχέδιο στο οποίο η Παιδοβουλή εντόπιζε πολλά θετικά στοιχεία. Διότι ακριβώς στο επίκεντρο του νέου συστήματος αξιολόγησης δεν είναι το θέμα των εξετάσεων τετραμήνων, αλλά η συντρέχουσα αξιολόγηση και η διαμορφωτική αξιολόγηση. Δυστυχώς. Θέλεις να μας πεις κάποια από τα θετικά στοιχεία συγκεκριμένα? Βεβαίως. Γιατί τα παιδιά διαμαρτύρονται για τα 20 λεπτά, ότι δεν προλαβαίνουν, βεβαίως, να προετοιμαστούν, την ύλη που δεν. Να μου επιτρέψετε όμως για να θέσω το θέμα στη σωστή του βάση και μετά να σχολιάσω, βεβαίως, ό,τι θέλετε. Δυστυχώς όμως, από συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο και από ένα διάλογο που διάρκησε για όλη τη διάρκεια της χρονιάς της περσινής, μετά από τις εισηγήσεις που έφτασαν από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους γονείς και την ΨΕΜ, προστέθηκαν στο αρχικό σχεδιασμό επιπλέον διαγωνίσματα, προστέθηκαν άλλα στοιχεία τα οποία η Παιδοβουλή θεωρούσε παρασιτικά ως προς τον αρχικό σχεδιασμό και προέβλεπε ότι θα δημιουργούσαν προβλήματα. Άρα από τις 13 του Ιούνιου, αν δεν λαθάνομαι, όταν η Παιδοβουλή είχε ενώπιον της πλέον τους τροποποιημένους κανονισμούς, όπως αυτοί πέρασαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και έπειτα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέδωσε μια ανακοίνωση εκφράζοντας ξεκάθαρες ανησυχίες για την τροπή που φαίνεται να παίρνει η μεταρρύθμιση του μαθητή. Δυστυχώς οι εξελίξεις φαίνεται να μας επιβεβαίωσαν, αλλά επειδή ως Παιδοβουλή πάντα πιστεύουμε ότι οι αλλαγές προκύπτουν από το διάλογο, από τις αρχές του Οκτώβρη της φετινής χρονιάς, όντας άρχισε η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή, αμέσως επισκεφτήκαμε τον κύριο Αντωνέλλο, τον τέως υπεύθυνο προϊστάμενο υπηρεσίας συντονισμού των τετραμήνων. Θέσαμε κάτω βραχυπρόθεσμες, αν θέλετε, άμεσα υλοποιήσιμες εισηγήσεις ως προς τα προβλήματα που διαπιστώνονταν. Για παράδειγμα, ένα 5% που υπήρχε και δημιουργούσε προβλήματα ως προς τη συμμετοχή του μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και ξέρω εγώ, εισηγηθήκαμε να λειτουργά σαν μοριοδότηση, σαν bonus που λέμε. Εισήγηση που έγινε δεχτή, εισηγηθήκαμε κάποια ρύθμιση για τα 20 λεπτά που επέτρεπαν οι κανονισμοί. Γενικά, κάναμε κάποιες εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση του θεσμού, οι οποίες έγιναν αποδεχτές. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα προβλήματα παραμένουν, διότι
έγκυται και στους κανονισμούς όπως αυτοί πέρασαν από τη Βουλή. Βουλή. Mm-hmm. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, η λύση είναι ο διάλογος, ως Παιδοβουλή θα δούμε και στις 7 του Φεβρουαρίου τον Υπουργό Παιδείας και θα θέσουμε ενώπιον του τις αδιαπιστώσεις, αν θέλετε, όπως αυτές έγιναν από την Παιδοβουλή με τη λήξη του Α τετραμήνου και εισηγήσεις. Ουσιαστικά θα επαναλάβουμε τις θέσεις μας, διότι πιστεύω η Παιδοβουλή είναι η μόνη που από την αρχή του διαλόγου μέχρι και σήμερα διατυπώνει συνεχώς τις ίδιες θέσεις, παραμένει σταθερή στις θέσεις της, πλην και της ΨΕΜ βεβαίως, που ναι, παραμένει σταθερή ναι, επίσης. Αλλά οι εισηγήσεις μας, και αυτό είναι θετικό, φαίνεται να υιοθετούνται και από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω για τα ποια προβλήματα έχετε εντοπίσει και θα θέσετε και ενώπιον, φαντάζομαι, του Υπουργού στη συνάντησή σας, έτσι. Βεβαίως. Θέλετε να μου πείτε κάτι και να βάλουμε στη συζήτηση και το Γιάννη τον Λαπίθιο. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα από τα πρώτα προβλήματα που προέκυψαν είναι ακριβώς ότι κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των αξιολογήσεων τετραμήνων, ουσιαστικά, λόγω του ότι τα μαθήματα συνεχίζονταν κανονικά, υπήρξε πρόβλημα σε σχέση με την ωφελημότητα του διδακτικού χρόνου που μεσολαβούσαν. Αυτή ήταν και μία από τις κυριότερες θέσεις που είχε η Παιδοβουλή, ότι κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των κεντρικών αξιολογήσεων θα πρέπει ουσιαστικά να μπαίνει μία παύση στη διδακτική διαδικασία, διότι δεν πρόκειται για κλειστά σχολεία που λένε μερικοί. Είναι ουσιαστικά να σταματάει η διδασκαλία. Το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό και μάλιστα η εισήγηση δική μας είναι να λειτουργήσει και σαν ένα εργαστήριο μάθησης, workshop που λέμε στα αγγλικά, ναι, κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών. Να μπορεί ένας μαθητής να πάει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να συσταθεί ένα πρόγραμμα να γίνεται κάποια επανάληψη από τις 9 μέχρι τις 11. Αλλά να κάνουμε μαθηματικά που θα έχετε την Τετάρτη, ξέρω εγώ, μια γραπτή αξιολόγηση. Άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε και σε κάποιο βαθμό την παραπαιδεία που επικρατεί. Έναν άλλον από τα προβλήματα είναι βεβαίως το ότι λόγω του ότι προσθέθηκε και ένα 45 λεπτό στα εξεταζόμενα που δεν θα προστιθέτουν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και το ότι υπήρξαν και τα 20 λεπτά και ξέρω εγώ, σε συνδυασμό με το ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν πριν από το Δεκέμβρη που θα αρχίζαν οι εξετάσεις τετραμήνων. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα στο πρόγραμμα των μαθητών, διότι επιβαρύθηκε σημαντικά. Αλλά κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι διότι δεν υπήρξε ίσως η σωστή προετοιμασία ή διότι προσθέθηκαν στους κανονισμούς στοιχεία παρασιτικά, δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε το σύστημα αξιολόγησης και να πετύχουμε τη φιλοσοφία για τον οποίο το δημιουργήσαμε, αλλά εν τέλει εφαρμόστηκε, από ό,τι διαπιστώσαμε, ένα σύστημα βαθμολόγησης και όχι αξιολόγησης. Ουσιαστικά, ολοκληρώνοντας, να πω το εξής. Θέλουμε, κυρία Στυλιανού, ναι, ένα σύστημα αξιολόγησης που να επιτρέπει να αποτελεί μέρος της διδακτικής διαδικασίας, να μην καθορίζει τη διδασκαλία ως προς την προετοιμασία μιας εξέτασης, να δίνει ένα τροφοδότηση στους μαθητές, αλλά να χρησιμοποιεί και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Πρέπει να πάμε μπροστά. Σωστό. Και είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σου.